με 100 στα σπορ. Η εξέλιξη του τελευταίου ημιώρου και το κλείσιμο των τιμών λεπτό προς λεπτό από την TV100. Από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 4 και 4 με 5 η ζωντανή οικονομική εκπομπή Σοφοκλέου στην TV100 κοντά στο επενδυτικό κοινό και τον επιχειρηματικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας. Εννοείται ότι θα ερευνηθούν. Θέλουμε να επιμένουμε ελληνικά. Τα συμπεράσματα δικά σας, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της TV100 στις 18:30. Εχμές κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Στελεχών της ΔΕΗ, άφησε ο Γιάννης Παλόκρασάς σε συνέντευξη τύπου μετά την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου της Επιχείρησης. Στο στόχαστρο του κ. Παλόκρασά μπήκε προσωπικά ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Χιούφας, στον οποίο ωστόσο παρήχε πλήρη κάλυψη η κυβέρνηση διαστόματος του Θοδωρή Ρουσόπουλου. Ο πρώην Πρόεδρος της ΔΕΗ επισήμανε ότι ο Πρωθυπουργός δεν διέψευσε τις προσδοκίες του για την κάθαρση και ότι εξακολουθεί να ηγείται του αγώνα κατά της διαπλοκής. Αναφερόμενος στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της Επιχείρησης έκανε λόγο για προσυμφωνημένες ερήμην του αποφάσεις για μεθοδεύσεις και απέδωσε ευθύνες σε υπηρεσιακά στελέχη και στον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο Στέργιο Νέζη. Ο κύριος Παλαιοκρασάς, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα και μεταδόθηκε σε εθνικό δίκτυο, άφησε σαφείς αιχμές κατά της ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον πόλεμο, όπως είπε, εναντίον του. Η παραίτησή μου δεν είναι αποτέλεσμα δικής μου πρωτοβουλίας και επομένως δεν σηματοδοτεί καμιά αλλαγή στάσης σε ό,τι αφορά εμένα απέναντι στη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό που εξακολουθεί και ηγείται του αγώνα κατά της διαπλοκής και που αποτελεί την ελπίδα του ελληνικού λαού για το μέλλον. Το φαινόμενο της διαπλοκής που τράφηκε και ανδρώθηκε επί Πασόκ αποτελεί βρόχο στην ανάπτυξη και την ευημερία του λαού μας και τραυματίζει ανεπανόρθωτα το γόητρο της πατρίδας μας. Τι αυτά που είπα είναι αυτά που όλοι ξέρουμε. Ότι η διαπλοκή υπάρχει και την αντιμετωπίζουμε σε κάθε μας βήμα. Φαίνεται όμως ότι εγώ τόλμησα να την πιάσω χειροπιαστά. Ίσως είμαι το παιδάκι στο γνωστό παραμύθι του Άντερσεν που αυθόρμητα φώναξε αυτό που είδε, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο κύριος Παλαιοκρασάς πρόθεσε ότι υπεύθυνος για την παραμονή του τέος Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Στέργιο Νέζη 6 μήνες μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων παρά τις ενστάσεις του ιδίου ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Χιούφας. Όπως είπε χαρακτηριστικά, στα αιτήματά του προς τον Υπουργό λάμβανε συνεχώς την απάντηση ότι η απομάκρυνση αλαμβάνεται για το προσεχές μέλλον που δεν ερχόταν ποτέ. Για προσυμφωνημένη επιλογή και μεθοδεύσεις από το Υπουργείο Ανάπτυξης μίλησε ο κύριος Παλαιοκρασάς και στην περίπτωση του διορισμού του κυρίου Μιζάν ως Γενικού Διευθυντή Παραγωγής, κάνοντας μάλιστα λόγο για τελικό δείγμα συμβιβασμού με τη διαπλοκή. Επίσης, ο τέος πρόεδρος της ΔΕΗ ανέλησε διεξοδικά τις 7 υποθέσεις που έχει στείλει στον εισαγγελέα. Μίλησε για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης που μειοψηφούσαν εξ συστήματος για πραξικοπηματική τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και για 143 στελέχη της εταιρείας που είναι στο ψυγείο, γιατί όπως είπα αντέδρασαν στη διαπλοκή. Ο κ. Παλαιοκρασάς διευκρίνησε ότι δεν πιστεύει ότι ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής διέψευσε τις ελπίδες του ή τον εξαπάτησε. Δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός διέψευσε τις ελπίδες μου ή με εξυπάτησε. Πιστεύω ότι άλλοι τον όθησαν στο να πάρει αυτή την απόφαση. Μα είναι προφανές ότι μιλάμε για τον Υπουργό Ανάπτυξης. Για ποιος άλλος μπορεί να τον όθησε.
Άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου, ο Δημήτρης Χιούφας επεσήμανε ότι στερούνται ευθύνες όσοι χρησιμοποιούν αοριστολογίες κατά της κυβέρνησης. Και προσθέτει ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διαταράξει το νέο επενδυτικό και αναπτυξιακό κλίμα. Όλοι γνωρίζουν το ήθος του και την εντυμότητα του Δημήτρη Σιούφα, ανέφερε ο Θόδωρος Ρουσόπουλος και κάλεσε για ακόμα μια φορά όσους διαθέτουν στοιχεία ή ενδείξεις να τα καταθέτουν στη δικαιοσύνη. Στόχος της κυβέρνησης είναι διαφάνεια παντού και για όλους, πρόσθεσε. Για αμήλικτο πόλεμο επιχειρηματικών συμφερόντων κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Πλήρη πολιτική κάλυψη στον Υπουργό Ανάπτυξης και τους χειρισμούς του σε ό,τι αφορά τη διοικητική κρίση της ΔΕΗ έδωσε η κυβέρνηση διαστόματος Θόδωρου Ρουσόπουλου. Ο κ. Παλαιοκρασάς αναφέρθηκε στις υποθέσεις που έστειλε στον εισαγγελέα. Υποθέσεις που διερευνά η δικαιοσύνη, η οποία και θα αποφανθεί εν τέλει. Για όλα τα θέματα που αφορούν τη ΔΕΗ θα απαντήσει η διοίκησή της. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά ζητήματα που έθεσε για μία ακόμη φορά, η θέση της κυβέρνησης είναι πάγια και σταθερή. Διαφάνεια παντού και για όλους. Όλα τα στοιχεία στη δικαιοσύνη, σταθερά απέναντι στην διαπλοκή και στη διαφθορά. Καμία ενέργεια της κυβέρνησης δεν ξέφυγε και δεν ξεφεύγει από αυτή την αρχή. Επίσης, ο κύριος Ρουσόπουλος δήλωσε πως ο κύριος Χιούφας είναι γνωστός για το ήθος, την εργατικότητά του και τη χρηστή του διοίκηση. Στον τέος πρόεδρο της ΔΕΗ απάντησε αμέσως ο κύριος Χιούφας σε έκτακτη συνέντευξη τύπου. Σας κάλεσα για να απαντήσω στα θέματα που αναφέρονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης από την σημερινή συνέντευξη του κυρίου Παλαιοκρασά. Τα όσα αναφέρθηκαν σε μένα με εκπλήσουν, αλλά δεν με αγγίζουν. Εποπτεύω. Ως προς την παραμονή του κυρίου Νέζη στη ΔΕΗ μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο κύριος Χιούφας τόνισε ότι η αντικατάστασή του θα γινόταν από την κυβέρνηση στον καταλληλότερο χρόνο και από πρόσωπο στο οποίο θα συμφωνούσαν ο Υπουργός Οικονομίας με τον κύριο Παλαιοκρασά. Για τις 7 υποθέσεις που παρέπεψε ο κύριος Παλαιοκρασά στη δικαιοσύνη, ο Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε ότι δεν προέκυψε σήμερα κανένα νέο στοιχείο. Οι υποθέσεις αυτές διερευνώνται από τη δικαιοσύνη και θα περιμένουμε τις αποφάσεις της. Τέλος, για την επισήμανση του κυρίου Παλαιοκρασά ότι οι αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος που ενέκρινε το Υπουργείο δεν καλύπτουν την αύξηση του κόστους παραγωγής της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν τα οικονομικά της αποτελέσματα, ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη το συμφέρον των μετόχων, αλλά και των καταναλωτών, των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Ισχύει για όλα τα κομματικά, κυβερνητικά, κρατικά στελέχη ότι υπάρχει μια πάγια και διαρκής εντολή από τον Πρωθυπουργό μας, τον Κώστα τον Καραμαλή, ότι η νέα διακυβέρνηση της χώρας δεν ανέχεται κανενός είδους σκιές σε τέτοια ζητήματα, σε θέματα ειδικότερα διαφάνειας, προμηθειών ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εκτιμώ ότι όλοι κινούμαστε και πρέπει να κινούμαστε στα πλαίσια αυτά. Αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις μεμονωμένες, είναι πάντοτε ζητήματα τα οποία παραπέμπονται στη δικαιοσύνη για διερεύνηση. Τραγέλαφο χαρακτήρισε το όλο θέμα ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αθανασάκης και πρόσθεσε πως όσα λέει ο κύριος Παλαιοκρασάς ή οποιοδήποτε άλλος είναι προφανές ότι πρέπει να ερευνώνται. Η αρχή είναι μία, διαφάνεια παντού, κανόνες για όλους, γνώμονα στο δημόσιο συμφέρον, κατέληξε ο κύριος Αθανασάκης. Ο κύριος Παλαιοκρασάς τοποθετήθηκε στην ΔΕΗ με όρους διαπλοκής. Σήμερα προσπαθεί να κάνει υπεύθυνος για την μη υλοποίηση των λόγων και των στόχων για τους οποίους τοποθετήθηκε η ΔΕΗ, υπεύθυνη την πολιτική ηγεσία. Είναι μεγάλο και βαρύ το πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να αφήσει τα πράγματα έτσι. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσει. Αμήλικτο πόλεμο επιχειρηματικών συμφερόντων εν ώψη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας βλέπουν ΚΚΕ και συνασπισμός ότι κρύβεται πίσω από την επεισοδιακή παρέτηση του Γιάννη Παλαιοκρασά από την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ. Αρχίζει αύριο στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΔΕΚΟ. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να κάνει δεκτές αλλαγές που θα αλλοιώνουν την κεντρική φιλοσοφία του. Τις γενικές κατευθύνσεις προς τους βουλευτές θα τις δώσει ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας την Πέμπτη, όπου θα συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων. Η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔ έχουν εξαγγείλει 24 ώρια απεργία για τις 14 Δεκεμβρίου, αντιδρώντας στις προωθούμενες αλλαγές με τις οποίες, όπως αναφέρουν, επέρχονται ανατροπές στα εργασιακά δικαιώματα. Πάνω από 100 ευρώ θα χρειαστεί να ξοδέψει φέτος η μέση ελληνική οικογένεια για να αγοράσει και να στολίσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Όπως τονίζουν οι έμποροι, οι τιμές παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, ενώ οι περισσότεροι προτιμούν το φυσικό έλαιο.
Έλατα όλων των ειδών, ψηλά, χαμηλά, φυσικά, τεχνητά, ανάλογα με τις προτιμήσεις αλλά και το βαλάντιο του καθενός. Είναι νωρίς ακόμα, περνάει ο κόσμος, ρωτάει. Εμείς ερχόμαστε 15 χρόνια σε αυτή την πλατεία και έχουμε κάποιους μιλάντες που ξέρουμε ότι θα τα πάρουν τα δέντα. Παρά το γεγονός ότι απομένουν 20 ημέρες για τη γιορτή των Χριστουγέννων, οι προετοιμασίες για την προμήθεια των στολιδιών και των δέντρων άρχισε. Η ζήτηση σταδιακά αυξάνει μέρα με την ημέρα, ενώ τα καταστήματα που πολλούν χριστουγεννιάτικα ήδη έχουν κάνει για τα καλά την εμφάνισή τους. Εδώ και ένα μήνα ήδη ο κόσμος δηλαδή το ψάχνει, βλέπει και σε άλλα μαγαζιά. Είναι ενημερωμένος ο κόσμος. Τι προτιμάει περισσότερο ο κόσμος? Στολίδια βασικά. Και μετά, λίγο αργότερα, τα δώρα. Όσον αφορά τις τιμές, παραμένουν στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι. Τόσο στα φυσικά έλατα, όσο και στα ψεύτικα δενδράκια. Η τιμή διαμορφώνεται με το ύψος και με το σχήμα του δέντρου. Αυτό εδώ δηλαδή πόσα μέτρα είναι και πόσο πάει? Αυτό είναι γύρω στα 3,5-4, κάνει 60 ευρώ. Είναι οι ίδιες τιμές. Εμείς από εδώ και 4 χρόνια δεν ανεβάσαμε καθόλου τιμή. Ένα δέντρο δηλαδή, το πιο ψηλό από όλα που έχετε εδώ, πόσο είναι? Είναι 6 μέτρα, πόσο πάει 120 ευρώ. Σύμφωνα με τους εμπόρους, το συνολικό κόστος του στολισμού ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεπερνά τα 100 ευρώ. Εξαρτάται το τι θέλει καθένας. Βασικά θέλει να πάρει δέντρα, λαμπάκια, στολίδια, από όλα δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Αυξημένες κατά 5% είναι φέτος οι τιμές στα μελομακάρονα και στους κουραβιέδες. Παρά τη μικρή ανατίμηση, η ζήτηση είναι αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Είναι όλο καρύδι το μελομακάρονο, με μέλι χαλκιδικής το καλύτερο. Οι δε κουραβιέδες γίνονται με φρέσκο βούτυρο δοδόνης, πρόβιο ή εγωπρόβιο, ολόκληρα αμύγδαλα. Ο ζαχαροπλάστης Δημήτρης Καλατζής παρουσιάζει τα υλικά που χρησιμοποιεί για τα παραδοσιακά μελομακάρονα και τους παραδοσιακούς κουραβιέδες. Όπως τόνισε, η ποιότητα που προσφέρει εδώ και χρόνια δεν συνεπάγεται και ανάλογο κόστος για τον καταναλωτή. Η καλή ποιότητα συνεπάγεται λογικό κόστος. Θεωρώ ότι η τιμή αυτή ανταποκρίνεται στο είδος. Στη Θεσσαλονίκη, οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα πωλούνται προς 12 και 13 ευρώ το κιλό, αυξημένα κατά 5% σε σχέση με πέρυσι. Νομίζω ότι το κόστος τους είναι στο κατάστημά τους, ίσως τα ενίκια τους, είναι αυτά τα οποία ανεβάζουν το ποσό. Παρά το γεγονός ότι οι γιορτές των Χριστουγέννων απέχουν ακόμα 3 εβδομάδες, η ζήτηση είναι αυξημένη από τώρα. Οι Θεσσαλονικοί γνωρίζουν από γλυκό, γνωρίζουν την ποιότητα. Η τιμή συμβαδίζει πάντα με την ποιότητα και η τιμή είναι αυτή περίπου. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε μέσα στο 2006 να είναι έτοιμος ο εκτελεστικός νόμος του άρθρου 21 του Συντάγματος για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό τόνισε ο Υφυπουργός Υγείας Γιώργος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος μαζί με τον Υπουργό Νικήτα Κακλαμάνη συνόδευσαν τα μέλη της Επιτροπής στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Όσον αφορά στα υπόλοιπα θέματα, τα οποία έθεσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, υπήρξε ταύτιση απόψεων σε πολλά, είπε ο Υφυπουργός και πρόσθεσε ότι στα θέματα προσβασιμότητας, καθώς και στα υπόλοιπα, τέθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το 2006. Μπάσκετ καθισμένοι σε αναπηρικά αμαξίδια έπαιξαν το πρωί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας του νομού Θεσσαλονίκης. Με θέρμη ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Νεάπολης στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία. Συναθλητές τους ήταν άτομα με αναπηρίες, μέλη του αθλητικού συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος. Ο αγώνας έγινε στο κλειστό αθλητικό κέντρο της Νεάπολης, οι κερκίδες του οποίου ήταν γεμάτες από μαθητές σχολείων. 2 δεκάλεπτα ήταν η διάρκεια του αγώνα μπάσκετ που έγινε το πρωί στο κλειστό της Νεάπολης. Παίκτες, μέλη του Αθλητικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας του Νομού έκαναν σύντομης διάρκειας προπόνηση. Κάθισαν στα αναπηρικά αμαξίδια και ο αγώνας άρχισε. Μια αλλαγή έγινε με τον Σταύρο Καλαφάτη να κάθεται για λίγο στον πάγκο. Γιάννης Μαγκριώτης, Χάρης Καστανίδης, Θόδωρος Καράογλου και Κώστας Γιουλέκας έδωσαν σκληρό αγώνα με τους συναθλητές τους. Yeah.
πρέπει και εμείς στην πράξη, τα άτομα δηλαδή που δεν έχουμε κινητικά προβλήματα, να δούμε πώς ακριβώς είναι η ζωή κάτω μέσα από ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Οι πρώτες μου εμπειρίες είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Η υποχρέωση όλων μας είναι να διευκολύνουμε όσο περισσότερο μπορούμε, εμείς με ένα στρατηγικό επίπεδο, με νόμους. Αυτή η κοινωνία είναι για να δώσει τις ευκαιρίες σε όλους, ότι μπορεί να υπάρχουν πολύ διαφορετικοί μέσα στα μέλη μιας κοινωνίας, αλλά όλοι είναι ίσοι. Αυτό θα πρέπει να είναι βαθιά μέσα στην συνείδηση του κάθε πολίτη ξεχωριστά και της ίδιας της πολιτείας της οργανωμένης. Σήμερα, με αυτή την εξομοίωση που γίνεται πάνω στα αμαξίδια, μπορεί κανείς να καταλάβει πολύ καλύτερα το πρόβλημα από κοντά. Είναι μια πράξη συμβολική, μια πράξη που την οφείλουμε όλοι οι συμπολίτες στους άλλους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι το 1/10 περίπου του πληθυσμού της χώρας μας θεωρούνται άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες. Πριν λίγες μέρες κάναμε μια σύσκεψη, ο Πάγκαλος, ο Βενιζέλος και εγώ. Και το αντικείμενο της σύσκεψης είναι αν οι υπέρβαροι μπορούν να παίξουν μπάσκετ. Κρίθηκε τελικά ότι μπορούν και έστειλαν στη δύσκολη αποστολή εμένα. Ήρθα λοιπόν σήμερα για να αποδείξω ότι οι υπέρβαροι μπορούν να παίξουν μπάσκετ. Αλλά αν οι υπέρβαροι όμως μπορούν να παίξουν μπάσκετ, τότε 10 φορές καλύτερα μπορούν να παίξουν τα άτομα με κινητική αναπηρία. Γιατί είναι οι καλύτεροι και γιατί η ζωή τους αξίζει. Είμαστε εδώ για να συμμετέχουμε σε έναν αγώνα και ουσίας και συμβολισμών με τον πρωταθλητή Μεγαλέξανδρο της Θεσσαλονίκης, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της πόλης και οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης. Στόχος μας είναι η προβολή των δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον αθλητισμό, των ατόμων με αναπηρία. Στόχος μας είναι να αποενοχοποιήσουμε την αναπηρία, γιατί είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσει μια σύγχρονη κοινωνία να υποστηρίξει τις ίσες ευκαιρίες που διεκδικούν τα άτομα αυτά. Κάλεσμα στην νεολαία να ασχολείται με τον αθλητισμό απίφθηναν τα μέλη με αναπηρίες του συλλόγου. Όταν θέλει κάποιος και θέλει να προσπαθήσει να πετύχει κάτι, δεν υπάρχουν φραγμοί, δεν υπάρχουν όρια. Γι' αυτό κάνουμε έναν αγώνα. Εμείς οι άνθρωποι με αναπηρία, όλα τα άλλα είναι παρακλάδια και φυτεύματα των ΜΜΕ. Μην τα χρησιμοποιείτε, δεν είναι καλό γιατί μας προσβάλλουν. Θα δώσουμε έναν αγώνα να δείξουμε στην νεολαία, γιατί ουσιαστικά για αυτούς γίνεται ό,τι κάνουμε. Ότι μπορούν να αθληθούν. Έπαθα πολυμελή τα 5 χρονών και ξεκίνησα τον αθλητισμό στα 13 μου. Βγήκα σε άρση βαρών σε πάγκο και ασχολούμαι συνέχεια την προπόνηση. Και τώρα στην Παραολυμπιάδα με βγάλανε έκτο και τώρα στο Πανευρωπαϊκό πήραμε το χρυσό. Όσο και την πρωτοβουλία του Δήμου Νεάπολης, ο Δήμαρχος που έπαιξε και αυτός μπάσκετ σχολίασε. Ερχόμαστε να δείξουμε και να αποδείξουμε ένα πράγμα. Ότι όλοι έχουμε και δικαίωμα στη ζωή, έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση στην άθληση, έχουμε δικαίωμα και υποχρέωση όλους αυτούς τους ανθρώπους που μια ατυχή συγκυρία μπορεί να τους δημιούργησε κινητικά προβλήματα, να φροντίζουμε εμείς ως πολιτεία να έχουν προσβάσεις οι οποίες υποχρεούμαστε να τους έχουμε. Θεατές μεταξύ άλλων ήταν ο Δημήτρης Γαλαμάτης, ο Άκης Τσοχατζόπουλος και η Χρύσα Αράπογλου, που έκαναν και τις αναμνηστικές απονομές των μεταλλείων. 110 εθελοντικές οργανώσεις του νομού για την προσφορά τους στον τομέα της υγείας βράβευσε το μεσημέρι η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ανήμερα της Παγκόσμιας Μέρας Εθελοντισμού. Όπως τόνισε ο Νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης, στόχος της εκδήλωσης είναι να περάσει ένα μήνυμα ανθρωπιά στην κοινωνία, με πράξεις και όχι λόγια. Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης απονέμει τιμητικές πλακέτες σε μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών.